κεντρική τράπεζα στην εποχή Κωνσταντίνου Ηροδότου. Σκοπός και στόχος μου θα είναι να προσδίδω πάντοτε κύρος, αξία και τιμή στη θέση που με διορίσατε και όχι να αντλώ αυτά από τη θέση. Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης λαμβάνει το διορισμό του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπόσχεται ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στα ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα. Βασικό μέλημα σε όλες αυτές τις επαφές θα είναι η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας μας, καθώς και η συνεισφορά στη διαμόρφωση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Στόχος της οικονομικής μας πολιτικής η διατήρηση της θετικής αναπτυξιακής πορείας και η δημιουργία συνθήκων για βιώσιμη ανάπτυξη, διαμηνεί ο Νίκος Αναστασιάδης, που προειδοποιεί για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχει μειωθεί σημαντικά, αν και εξακολουθεί, και το υπογραμμίζω, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας σημαντική πρόκληση την οποία οφείλουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Δύο πάντως 24 ώρα πριν την έξοδό της από την κεντρική, η Χρυσταλλα Γιωρκάτσου έστελνε στο Δημήτρη Σιλούρη τις λίστες φωτιά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στις τράπεζες. Κίνηση με την οποία η απερχόμενη διοικήτρια καλεί ουσιαστικά τη Βουλή να αναλάβει αυτή την ευθύνη για δρομολόγηση εξελίξεων. Αυτά τα οποία θα δίνονται πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, να είναι πληρέστατη εικόνα, ούτως ώστε να μην εξαγάγονται πολλές φορές παραπλανητικά ή λαθασμένα συμπεράσματα. Να εξετάσουμε την κάθε περίπτωση χωριστά για να ξέρουμε υπάρχει κάτι παράτυπο ή όλα είναι στη βάση μιας λογικής που δικαιολογείται. Ο Γενικός Ελεκτής πάντως αναμένει στο ακουστικό τη Βουλή για άμεση έναρξη έρευνας επί των κόκκινων δανείων στον πρώην συνεργατισμό.